Κυρίες και κύριοι, ο τομέας ενημέρωσης της ελληνικής τηλεόρασης 3 μεταδίδει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από τον εσωτερικό και διεθνή χώρο. Στρατιωτική επέμβαση στο Κωσυφοπέδιο αποφάσισε η Προεδρία της Ιουγκοσλαβίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονίας του γιατρού Μάριου Μαράτου. Τη διεύρυνση της διαβαλκανικής συνεργασίας υποστήριξε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο Βελιγράδι. Σπύρα Τανζανών προσπάθησε να περάσει 1,5 κιλό ηρωίνης από το τελωνείο Πυθίου, συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Το φορολογικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Προκόπης Παυλόπουλος. Η Διανά θα κατέλθει αυτόνομη στις εκλογές της 8ης Απριλίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρός της Κωστής Στεφανόπουλος. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα τρένα, ενώ απεργούν οι υπάλληλοι των ξένων αεροπορικών γραμμών. Η Σοβιετική Ένωση αντιτίθεται στη συμμετοχή μιας ενωμένης Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών Έντβαρντ Σεβαρντνάντζε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε το Τόκιο. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Διαδηλώσεις υπέρ του μετόπου εθνικής σωτηρίας πραγματοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι από ανθρακορίχους. Παραιτήθηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεσούτ Γιλμάζ. Έληξε το απόγευμα η κατάληψη της κομματερής Ταγαράδων Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης. Απόπειρα κλοπής ιερών κοιμηλίων του Αγίου Όρους. Συνελήφθησαν δύο Ιουγκοσλάβοι μοναχοί. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας ολοκληρώθηκε. Πριν σας καληνυχτήσουμε, σας ενημερώνουμε για το αυριανό μας πρόγραμμα. Στις 6 δείτε την παιδική σειρά «Οι περιπέτειες του Κόλαρ Γκολ». 6.30 ένα επεισόδιο από το θαυμαστό ταξίδι του Νίλς Χόλγκερσον. Στις 7 από την εκπομπή της ΣΕΤ 3 «Πρωτεύουσες της Μακεδονίας», ένα αφιέρωμα στην Καβάλα. Αμέσως μετά παρακολουθήστε το «Λαϊκό Χειμώνα». Την Εγνατία Οδό με ειδήσεις και ρεπορτάζ στις 8. Στις 9 την ξένη κινηματογραφική ταινία «Πολύ αργά για ήρωες». 15 λεπτά πριν από τις 11 την εκπομπή για τις νέες ταινίες. Τη νέα σειρά μυστηρίου με τίτλο «Ο καλός γιατρός» στις 11 και 4. Θα κλείσουμε τέλος το αυριανό μας πρόγραμμα με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, αυτά για απόψε από την ελληνική τηλεόραση 3. Καλή σας νύχτα. Thank you.